Δημοκρατία για αναβολή μια εβδομάδα στι συνομιλίε για το εδαφικό που διεξάγονται στο Μον Πελεράν δεν φαίνεται να άφησε ικανοποιημένη την τουρκοκυπριακή πλευρά. Ο εκπρόσωπο του Μουσταφάικη Τζιμ Μπαρί Μπουρτζού επανέλαβε πολλέ φορέ κατά την ενημέρωση των τουρκοκύπριων δημοσιογράφων ότι αν και η τουρκοκυπριακή πλευρά ήταν έτοιμη να ολοκληρώσει την διαδικασία χθε βράδυ, επέδειξε σεβασμό στο αίτημα του Πρόεδρου Αναστασιάδη επειδή ήθελαν να αισθανθεί άνετα. Σύμφωνα με τι δηλώσει ο ζήτησε και είχε συνάντηση με τον ηγέτη, κατά την οποία ζήτησε χρόνο μία εβδομάδα για να διαβουλευτεί όπω υποστήριξε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και με τα ελληνοκυπριακά κόμματα ενώ η όλη διαδικασία βρισκόταν πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνία. Δεν μα έκανε πολύ ευτυχισμένου αυτό το αίτημα αλλά σίγουρα εάν προχωρήσουμε σε ένα συνεταιρισμό στο μέλλον και το δημιουργήσουμε με πολιτική βούληση δεν θα θέλαμε να απογοητεύσουμε τον συνομιλητή μα τον κύριο Αναστασιάδη. Σκεφτήκαμε ότι σίγουρα αυτό θα τον κάνει να αισθανθεί πιο άνετα. Διευκρίνησε ότι από πλευρά του Τουρκοκύπριου ηγέτη δεν υπήρξε αίτημα για αναβολή. Αν και δεν υπήρξε συμφωνία επί των κριτηρίων του εδαφικού, ούτε κατατέθηκαν χάρτε, η τουρκοκυπριακή πλευρά σημειώνει ότι υπάρχουν συγκλήσει επί των τριών κριτηρίων, τα οποία η ελληνοκυπριακή πλευρά θεωρεί σημαντικά και επιτέχθηκε πρόοδο, καθώ οι δύο ηγέτε είχαν φτάσει στο στάδιο τη συμφωνία και ένα βήμα πριν την πενταμερή διάσκεψη, όπω υποστήριξε ο Παρίζ -Μπουργζου. Έπρεπε την πρόοδο που να τη σε συμφωνία και αμέσω να καθορίσουμε το χρονοδιάγραμμα τη πενταμερού διάσκεψης και να κάνουμε κοινή άσκηση πάνω σε χάρτη με τα κριτήρια στα οποία συμφωνήσαμε. Ακριβώ σε εκείνο το σημείο ήρθε το αίτημα του κύριου Αναστασιάδη. Όσον αφορά τη συνάντηση τη Γενέβη στι 20 Νοεμβρίου, ο εκπρόσωπο του τουρκοκύπρου ηγέτη σημείωσε ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί από εκεί όπου έμεινε στο Μον Πελεράν με το ίδιο σχήμα και του ίδιου στόχου.